Εικόνες τεράστιας καταστροφής στα Χανιά, με οικισμούς να παραμένουν αποκλεισμένοι μετά την κατάρρευση 7 γεφυρών στην περιοχή εξαιτίας της φοδρής κακοκαιρίας. Ο νομός Χανίων οδικά κόπηκε στα δύο, ενώ αγνοείται ένας 69χρονος άντρας στην περιοχή των Βρυσών. Οι περισσότερες καταστροφές καταγράφονται στο Δήμο Πλατανιά, όπου δόθηκε εντολή για εκένωση σπιτιών από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας. Λόγω του ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για υπερχείληση του Πλατανιανού ποταμού, οι αρχές απομάκρυναν τους πολίτες από τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στο ποτάμι και από τα σπίτια τα οποία είναι επικίνδυνο να πλημμυρίσουν. Ο ποταμός έχει φουσκώσει λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων, αλλά και από το γεγονός ότι δέχεται όλο τον όγκο του νερού που υπερχειλίζει από το φράγμα ποταμών Αμαρίου. Η απομάκρυνση κατοίκων γίνεται για προληπτικούς λόγους, καθώς ήδη έχουν πλημμυρίσει υπόγεια στην περιοχή. Βιοπαλαιστής και πατέρας 5 παιδιών είναι ο άνδρας που αγνοείται στα Χανιά. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε 100 μέτρα πιο κάτω από το σημείο της παράσυρσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το σημείο αυτό και κάτω ένας κακοτράχαλος δρόμος περνούν συγκεκριμένα άτομα και τις περιουσίες τους. Πρόκειται για ένα σημείο πολύ πιο δύσκολο από τον Γεροπόταμο. Απομένουν για τη συνέχιση των ερευνών περίπου 20 χιλιόμετρα μέχρι το σημείο που εκβάλλει ο χήμαρος αυτό στη Γεωργιούπολη.